όσο είναι δηλαδή το αντίτιμο του παραβόλου. Στο κράτος υπολογίζεται ότι οι ταυτότητες αυτές θα κοστίσουν περί τα 80 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Τώρα, όσον αφορά, δεν θα αναγράφεται και το θρήσκευμα, κάτι που θα εξόγιζε τον μακαριστό, όλοι θυμόμαστε, Χριστόδουλο, ο οποίος είχε δώσει μάχη για αυτό το θέμα, Φραντζέσκα. Ναι. Άρα, Δημήτρη, λοιπόν, τελειώνει η υπόθεση που λέγεται θρήσκευμα, όπως το γνωρίζαμε. Χριστιανός Ορθόδοξος, Χριστιανή Ορθόδοξος. Υπάρχει υπόθεση μέσα με το μικροτσίπ και μπαίνει υποχρεωτικά το ΑΦΜΗ. Να δούμε, αφήστε λίγο την ταυτότητα τη δύο ο κόσμος. Λοιπόν, υπάρχει το ΑΦΜΗ, υπάρχει το ΑΜΚΑ, μας είπες, ναι. Χρήσιμα στοιχεία, γιατί εδώ υπάρχει το μπάχαλο της γραφειοκρατίας από τη χώρα που όπου πας, ενώ ηλεκτρονικά έπρεπε να τα βρίσκουν, μας το ζητούν επανειλημμένα. Ξαναδώστε μας το ΑΜΚΑ, ξαναδώστε μας το ΑΦΜΗ, θα υπάρχει. Θα υπάρχει ο τύπος αίματος, Δημήτρη. Θα αναγράφεται πολύ σημαντικό επίσης. Εάν συμβεί οτιδήποτε στον καθένα, είναι πολύ σημαντικός η πολύ σημαντική ομάδα αίματος. Θα υπάρχει επίσης και η ήρυδα από το μάτι, η οποία θα φωτογραφίζεται. Ναι. Καθώς επίσης και το δακτυλικό αποτύπωμα, αλλά σε βιομετρική μορφή. Ναι. Όσοι γνωρίζουν από τεχνολογία ξέρουν ότι αυτά θα είναι αποθηκευμένα μέσα στο μικροτσιπ. Ουσιαστικά θα είναι ένα έγγραφο το οποίο θα αποκαλύψει τα πάντα για εμάς, ό,τι εμάς αφορά. Μάλιστα. Made in USA. Έτσι, Δημήτρη. Ήταν η οδηγία των ΗΠΑ για να παραμείνει η βίζα. Ωραία. Λοιπόν, με μικροτσιπ η νέα ταυτότητα, χωρίς θρήσκευμα. Όντως έχεις δίκιο. Τι αγώνα είχε δώσει ο μακαριστός Χριστόδουλος. Ναι, λοιπόν, τα ξεχάσαμε όλα, τελείωσαν όλα. Πάμε στη νέα επικοινωνιακή αντεπίθεση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το μπάτα.